Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να παρουσιάσω τα φάρμακα που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Σε περίπτωση που έχετε διαβήτη ή σας έχουν πει ότι έχετε προδιάθεση για διαβήτη, καλό είναι να τα χρησιμοποιείτε μόνο εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Σήμερα θα δούμε ποια είναι αυτά τα φάρμακα. Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, φαίνεται ότι περίπου η μισή από εμάς έχουν προδιάθεση για ζάχαρο. Προδιάθεση σημαίνει ότι κάτω από κάποιες συνθήκες θα εμφανίσουν διαταραχή στο μεταβολισμό των υδατανθράκων στο σώμα τους, που αν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα οδηγήσει σε διαβήτη. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η προδιάθεση για ζάχαρο είναι ίδια για όλους. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει βαριά προδιάθεση και χωρίς κανέναν επιβαρυντικό παράγοντα να εμφανίζει διαβήτη σε σχετικά μικρή ηλικία, ας πούμε 40-50, ενώ κάποιος άλλος να έχει προδιάθεση και να πρέπει το βάρος να φτάσει στα 120-130 κιλά για να αρχίσει να εμφανίζεται αρκετά αυξημένο ζάχαρο στο αίμα ώστε να διαγνωστεί ως διαβητικός ασθενής. Σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή κάποιος έχει διαγνωσμένο διαβήτη είτε έχει προδιάθεση για διαβήτη, καλό είναι να αποφεύγει κάποιες ομάδες φαρμάκων ή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν τις λαμβάνει. Φάρμακα για τη χοληστερίνη. Οι στατίνες, τα φάρμακα που χορηγούνται για τη μείωση της χοληστερίνης, είναι τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα που αυξάνουν συχνά την πιθανότητα να εμφανιστεί διαβήτης. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η χορήγηση στατινών μπορεί να διπλασιάσει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη, ενώ σε χορήγηση άνω των 3 ετών η πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη τριπλασιάζεται. Κορτιζόνη. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει ότι όταν κάποιος παίρνει κορτιζόνη πρέπει να σταματάει την κατανάλωση αλατιού και ζάχαρης. Αυτή η οδηγία βασίζεται στο γεγονός ότι η κορτιζόνη αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί διαβήτης. Η μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης οδηγεί σε αυξημένο ζάχαρο στο αίμα στο 46% των ασθενών, ενώ το ζάχαρο στο αίμα αυξάνεται μέχρι 68%. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευωμένων ασθενών που λαμβάνουν κορτιζόνη σε υψηλές δόσεις εμφανίζουν αυξημένο ζάχαρο στο αίμα. Σε περίπτωση που είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε συχνά κορτιζόνη σε ταμπλέτες, καλό είναι να ακολουθείτε μια διατροφή που αποτρέπει την εμφάνιση αυξημένου ζαχάρου στο αίμα, δηλαδή να ακολουθείτε μια διατροφή διαβητικού. Σε περίπτωση που λαμβάνετε κορτιζόνη σε τοπική μορφή, για παράδειγμα εισπνεώμενη ή σε αλυφές ή σε σταγόνες για το μάτι, η πιθανότητα να έχετε κάποιο πρόβλημα είναι εξαιρετικά μικρή, ουσιαστικά σχεδόν μηδαμινή. Αντισυλληπτικά. Τα αντισυλληπτικά του παρελθόντος είχαν ως παρενέργεια τόσο την αύξηση βάρους όσο και την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Ευτυχώς τα νεότερα αντισυλληπτικά παρουσιάζουν τέτοιες παρενέργειες πολύ σπανιότερα, ακόμα και μετά από μακροχρόνια χορήγηση. Παρόλα αυτά, σε κάποιους ασθενείς που είναι πιο ευαίσθητοι, δεν είναι απίθανο να δουν αύξηση στο ζάχαρο του αίματος. Θιαζιδικά διουρητικά. Τα θιαζιδικά διουρητικά είναι τα πιο συχνά διουρητικά που συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και οι περισσότεροι ασθενείς που λαμβάνουν διουρητικά για αυξημένη πίεση συνήθως λαμβάνουν θιαζιδικά διουρητικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν αντιπερταστικά φάρμακα σήμερα, όταν λαμβάνουν συνδυασμούς, τυπικά λαμβάνουν και θιαζιδικά διουρητικά. Στις μελέτες έχει φανεί ότι τα θιαζιδικά διουρητικά αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης ζαχαρόδια διαβήτη από 12 έως 18%. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που εμφανίζει ζαχαρόδης διαβήτης μόλις μερικούς μήνες μετά την έναρξη των διουρητικών. Αντικαταθλιπτικά. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, εκτός από αύξηση βάρους, όπως έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, αυξάνουν και την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη κατά 34% σύμφωνα με μια μελέτη. Αντιψυχωσικά. Όπως τα αντικαταθλιπτικά, έτσι και τα αντιψυχωσικά φάρμακα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Μάλιστα, στις μελέτες η αύξηση κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο φάρμακο και μπορεί να φτάσει και τον τριπλασιασμό του κινδύνου. Αντιεπιληπτικά. Και τα αντιεπιληπτικά φάρμακα οδηγούν σε υπεργλυκαιμία και σε μια μελέτη φάνηκε ότι τουλάχιστον τα μισά άτομα που παίρνουν φάρμακα για επιληψία εμφανίζουν αυξημένη γλυκόζη στο αίμα τους. Αντιβιωτικά. Ακόμα και μερικά αντιβιωτικά μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης διαβήτη. Το πιο γνωστό και συχνά συνταγογραφούμενο είναι η σιπροφλοξασίνη. Ευτυχώς, συνήθως η χορήγηση είναι για μικρό χρονικό διάστημα, οπότε σπάνια εμφανίζεται πρόβλημα. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις.
Τα άτομα που έχουν λάβει κάποιο μόσχευμα συχνά ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή για να μην το αποβάλει ο οργανισμός. Αρκετά από αυτά τα φάρμακα αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Φάρμακα για τον προστάτη. Τα φάρμακα για την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη, όπως είναι η ντουταστερίδη και η φιναστερίδη, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη έως και 30%. Κάποια φάρμακα για την αντιμετώπιση του HIV. Τα τελευταία 20 χρόνια η λίμωξη με HIV έχει μετατραπεί από μια θανατηφόρα κατάσταση σε μια χρόνια λίμωξη. Αυτό το κατάφερε η επιστήμη με καινοτόμα φάρμακα, κάποια από τα οποία δυστυχώς αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Νιασίνη. Η νιασίνη είναι μια βιταμίνη του συμπλέγματος Β, η οποία έχει συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Για να μην νομίζετε ότι πρέπει να φοβάστε μόνο τα φάρμακα. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως εάν παίρνουμε κάποιο από αυτά τα φάρμακα? Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να αντικαταστήσουμε το φάρμακο με κάποιο άλλο φάρμακο ή κάποια άλλη προσέγγιση που έχει το ίδιο αποτέλεσμα και δεν αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Για παράδειγμα, να αρχίσουμε δίαιτα για τη μείωση της χοληστερίνης αντί για στατίνη. Η άλλη λύση είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διατροφή μας ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα να εμφανιστεί διαβήτης. Αυτό που κάνω εγώ στο γιατρείο όταν συμβουλεύω άτομα για διατροφή που λαμβάνουν κάποιο από αυτά τα φάρμακα είναι να τους αντιμετωπίζω σαν να έχουν προδιαβήτη. Δηλαδή προτείνω μια διατροφή αντίστοιχη με αυτή που θα πρότεινα σε ένα άτομο που έχει διαβήτη. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.